Καλησπέρα φίλες και φίλοι, πώς είστε? Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Πάντα με υγεία, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τι εβδομάδα ήταν αυτή που περάσαμε και τι εποχή είναι αυτή που περνάμε? Όλα πολύ δύσκολο και πολύ περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να γελάσουμε και λίγο και να διακομωδήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Όπως βλέπετε, ο Έλληνας τον αστεϊσμό του και το γέλιο του δεν το χάνει ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ αυτή την ωραία κυρία, την ξέρετε όλοι πιστεύω. Και τι μας λέει εδώ? Μας λέει το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον? Το 2025 θα είναι μια υπέροχη χρονιά για όσους επιβιώσουν. Λογικό είναι, κάτσε πρώτα να επιβιώσεις και μετά τα λέμε, σίγουρα θα είναι υπέροχη γιατί θα ζήσεις. Λοιπόν, το θέμα της εβδομάδας ήταν τα χιόνια, χαμός με τα χιόνια, χιόνια από εδώ, χιόνια από εκεί. Το ξέρετε ότι χιόνισε και στη Μύκονο? Δεν το πιστεύετε ότι χιόνισε στη Μύκονο? Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα μια φωτογραφία που πραγματικά δίνει το χιόνι στην παραλία της Μύκονο και εκεί κάτι κάτοικοι γνωστοί κάνουν και παίζουν και χορεύουν στα χιόνια. Ωραία δεν είναι? Πώς τη βλέπετε? Ας σας βάλουμε και λίγο μουσική για να χορέψουνε. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με την εξυπνάδα και τη διάνοια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτή η εικόνα που θα δείτε πραγματικά τον δείχνει πόσο έξυπνος είναι στη διαχείριση των κρίσεων και των καταστάσεων. Μα τι άλλο θα έπρεπε να κάνει, από ποια μεριά έπρεπε να κάτσει? Για πέστε μου κι εσείς. Τώρα αυτοί που κάθονται από κάτω δεν ξέρω τι θα πάθουν, θα τους πέσει το κεφάλι. Είπαμε, τα προβλήματα της εβδομάδας που πέρασε ήταν τα χιόνια. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι εκεί στην Αττική Οδό που έγινε και το μεγάλο μπλοκάρισμα, που ο κόσμος έμεινε τρεις μέρες, τρία μερόνυχτα μέσα στα μάξι, σκεφτήκαν κάτι πολύ έξυπνο, ώστε την άλλη φορά αν θα ξαναπάθουμε τα ίδια, γιατί συνήθως στην Ελλάδα τα παθαίνουμε τα ίδια, κάθε χρόνο λέμε θα τα φτιάξουμε και δεν φτιάχνουμε τίποτα. Οπότε τι σκεφτήκαν λέτε να κάνουνε? Θα το δείτε τώρα αμέσως. Θα βάλουν ένα, αυτό που πάνε το τηλεφερίκ, πως το λένε, που πάμε στη, κάνουμε το σκι. Λογικά θα το ξυλώσουν από την Αράχο, θα το φέρουν εκεί να το βάλουν, από την Πάρνηθα. Πολύ καλή σκέψη. Φυσικά η επόμενη φωτογραφία δείχνει πόσο αγωνίστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να σώσει τον κόσμο αυτές τις κρίσιμες ώρες από τα χιόνια, από το κρύο, από το πολικό ψύχος που έμεινε χωρίς ρεύμα. Πραγματικά κατεβαίνει με τη θησανίδα του σκι, αυτή πως τη λένε, να τρέξει στο μαξί μου να βρει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε πάθει αυτές τις μέρες. Μιας και είμαστε λοιπόν στο θέμα του χιονιού, τώρα θα δούμε μια φωτογραφία που δείχνει την επικινδυνότητα του να είσαι ποδηλάτης, ειδικά να ποδηλατείς σε ορεινά μέρη. Κοιτάτε τι μπορεί να σου συμβεί όταν είσαι ποδηλάτης και έχεις πιάσει τα βουνά. Παναγία και βοήθεια. Αν και εγώ πιστεύω αυτό το αρκουδάκι εκεί δεν το βλέπεις αξερολούκου, μόνο να παίξει θέλει. Και αυτό μόνο ότι είναι μέσα στην ερημιά, ρε παιδιά, θέλει μια παρέα. Το γνωστό σύνθημα που επικρατεί για τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κάνει να το πω τώρα, αλλά το ξέρετε όλοι. Το λένε οι κούκοι στα βουνά, το λένε οι πέρδικες στα πλάγια, όλα αυτά τα στικάκια μιλάμε, έχουν γραφτεί εκατομμύρια στικάκια.
τι ελίτης, τι σε φέρει στη ρίτσους. Εδώ πέρα μιλάμε για πολιτισμική έκρηξη. Κάποια στιγμή του πήραν συνέντευξη του Πρωθυπουργού οι δημοσιογράφοι και απάντησε πάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε, για να δούμε τι λέει. Εντάξει, νομίζω πως έχει απαντήσει κατάλληλα και έχει ντυθεί και κατάλληλα, γιατί σου λέει μου το λένε που μου το λένε. Και μιας και μιλάμε για στιχάκια και για τραγουδάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, κάτι έχουμε βρει, πάλι με θέματα χιόνια. Το χιόνι έπεφτε πυκνό και άσπρο σαν μπαμπάκι και μια νυφάδα φώναζε το γνωστό σύνθημα «Είναι δικό σας». Ο κακός χαμός έγινε τώρα με την κακοκαιρία στο τρένο με τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι, δεν ξέρω, 1-2 μέρες μείναν εκεί. Ήτανε πραγματικά το τρένο του τρόμου. Οπότε κυκλοφορεί και ανάλογη αφίσα, μάλλον θα βγει και ταινία από ό,τι λένε. Αποκλεισμένοι στα χιόνια μες στο τρένο, τους έπεσε και η μηχανή πάνω, τους κοπάνισε. Ένας πραγματικός τρόμος, μη σας τύχει αυτό το πράγμα. Δείτε και την ανάλογη ταινία, την αφήσα εδώ πέρα. Πιστεύω είναι λίγο πετυχημένη, έτσι. Πάλι μια φωτογραφία δουλούμενη από τα χιόνια, θα δούμε σε λίγο. Κάποιος έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο και έφτιαξε και το κατάλληλο στιχάκι για τον χιονάνθρωπο που έφτιαξε. Έχει πάλι σχέση με το γνωστό σύνθημα. Λέει ο άνθρωπος, έφτιαξε ένα χιονάνθρωπο χοντρό σαν βαρελάκι και όλη νύχτα φώναζε δικό σας. Δεν κάνει να το πούμε, είναι δικό σας. Μπορείτε να το πείτε φωνακτά, ψιθυριστά, να το στείλετε με mail, με SMS, με Messenger, Viber, Telegram, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ωστόσο, εταιρείες τουριστικών διακοπών, δηλαδή τουριστικά γραφεία, σκέφτηκαν ένα πρωτότυπο τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και να βγάλουν κατάλληλα πακέτα. Ένα από τα πακέτα αυτά είναι πακέτο διακοπών στην Αρκτική Οδό, που την είπανε κάποιοι. Μόνο με 2,80 μπορείτε να πάτε, να μείνετε, να κάνετε στο χιόνι παιχνίδι, να πάρετε τα παιδιά μαζί, πάρετε καλού κακού μια φρυγανιά, κάνα αυτό, κάνα σάντουιτς, ξηρά τροφή για κάνα μήνα. Πολύ καλό πακέτο όμως, που πιστεύω θα περάσει υπέροχα. Τώρα μάλλον πάμε για του χρόνου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η επόμενη αφίσα, φωτογραφία, εικόνα απεικονίζει το 3-1. Πραγματικά στην Ελλάδα μπορείς να ζήσεις 3-1. Πιστεύω διεθνείς τουριστικά γραφεία περιπετειών, έτσι λέγονται, που πάει ο κόσμος και κάνει πισωκίνδυνα πράγματα, μπαίνει μέσα στη σαφάρια, σε ζώα, σε θηρία, πάει στα Ιμαλάια. Πού τους πάτε ρε παιδιά τους άνθρωποι, φέρτε τους εδώ στην Ελλάδα να περάσουν τέλεια οι άνθρωποι. Εδώ κοιτάτε. Δεν είναι η χώρα της πραγματικής περιπέτειας. Τι θέλεις, ποτάμια Αμαζόνιους, πας μες στην Αθήνα και μπαίνεις ξαφνικά, γίνεται μια βροχή και δημιουργεί το Αμαζόνιους. Τι θέλεις, την κόλαση του Δάντη. Ένα τσακ κάνει το καλοκαίρι, πιάνει αυτή και έγινε μισή Ελλάδα. Θέλεις πολικό ψύχος να ζήσεις μέσα στο σαν τον χιονάνθρωπο, σαν τον Ιγκλού, στον Εσκιμό. Ένα χιονάκι ρίχνει 10 πόντους, κλείνουν όλα, χιόνια παντού, όλα τα πάντα. Εδώ μιλάμε, όλα τα έχουμε. Και ξαφνικά πρέπει να γίνει και κανένας σεισμός τώρα, δεν ξέρεις. Παμ-παμ. Ελπίζω να διασκεδάζετε με τις αφισούλες αυτές που έχουμε. Και με τα χιόνια που πια καταπιαστήκαν τα κανάλια και όλα η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίες μέρες, συγγνώμη, ξεχάσαμε το κεντρικό θέμα. Ξέρετε, τσιμπιές, θα κάνω ζημιές, θα κάνω τσιμπιές.
το καινούργιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Βέβαια, να δούμε τι λέει αυτή η αφίσα. Βέβαια, να ξαναθυμηθούμε τα παλιά, έτσι. Κάποια στιγμή θα τη φάει την κανονική την πέτρα και... Φίλες και φίλοι, αυτές ήταν οι εικόνες που έχουμε να δούμε. Κλείνουμε με την αρχική που πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξη και θα ευχηθούμε σε όλους να είμαστε γεροί μέχρι το 2025, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει στην Ελλάδα. Είπαμε, είναι η χώρα των αισθήσεων και των παρααισθήσεων. Τα ζεις όλα μέσα σε μια μέρα, που λέει ο λόγος. Οπότε ας ελπίσουμε, κυρία αυτή εδώ πέρα, να μας δώσει και αυτή την ευχή της να τη βγάλουμε μέχρι το 2025. Να είστε καλά, πάντα με υγεία, να γελάτε, να γελάτε πραγματικά και όλα θα πάνε μια χαρά. Γεια σας. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι, για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας.